Τζόρτζεβιτς. Εργός του Ολυμπιακού, πολύ ωραία για τον Λεωνάρντο, ανεβαίνει ο Βραζιλιάνος. Κίνηση από τον Ντάρμπισερ και από τον Νικλητσιώτη. Παίρνει μπάλα ο Άγγλος, δίνει στον Γιάννη Παπαδόπουλο το γύρισμα για τον Νικλητσιώτη. Μπάλα θα περάσει. Φεράρι. Λάθος έγινε, να ο Γιαννακόπουλος απέναντι από τον Κόβατς, για να δούμε θα σκοράρει. Και μπάλα έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Λάρισα. Στο 23ο λεπτό το τελείωμα της φάσης από τον Γιαννακόπουλο. Όχι όπως θα το ήθελε. Γκόρντεβιτς πάει να εκτελέσει το κόρνερ και αποσπάται το χειροκρότημα από την πλευρά εκεί, από το πέταλο που είναι η φίλη αθλητιστήρα 7 για τον Ολυμπιακό. Εκτέλεσε με κοντινή πάσα η σέντρα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Πολύ καλή. Ο Κοτσόλης με δυσκολία. Λάθος, ένα ακόμη από τον Πολωνό. Ωραία μεταβίβαση για τον Μετίν, φεύγει γρήγορα στην κόντρα τώρα η Λάρισα. Η παλιά είναι για τον Ζουράσκι, έχασε το κοντρόλ, λίγο πιο δυνατή ίσως μεταβίβαση. Πάει σέντρα από τον Λεωνάρντο, σωτήρια εκεί η προβολή από τον Φεράρι, η Κλητσιώτης. Ωραία η τρίπλα από τον Νικλητσιώτη και με το εξωτερικό θα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Αυτή είναι η σημαντικότερη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Τζόρντεβιτς θα εκτελέσει το φάουλ αυτό για τον Ολυμπιακό. Η κεφαλιά, δοκάρει την μπάλα από τον Ζεβλάκοφ ο Κοτσόλης. Εκτέλεσε ο Τζόρντεβιτς η κεφαλιά δίπλα από την εστία του Κοτσόλη. Χάνεται η ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Γιαννακόπουλος. Σωστή τώρα μεταβίβαση. Να ο Ζουράφσκι μέσα στην περιοχή. Ο Νάφης, ο Παπαδόπουλος, Ζουράφσκι και το γκολ για τη Λάρισα. Ανοίγει το σκόρ η Λάρισα στο 53ο λεπτό. Στην γρήγορη αντεπίθεση. Αυτή τη φορά η μεταβίβαση σωστή από τον Γιαννακόπουλο. Ο Ζουράφσκι τον είχε ξεχάσει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος μόνο του. Έχει τεράστια εμπειρία ο Πολωνός. Δείτε εδώ τον έχουν αφήσει. Πολύ μεγάλο το κοινό, λείπει και ο Γκαλίτσιος από εκεί. Τώρα πάει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος και βεβαίως δεν δυσκολεύεται πια εκεί ο Ματσιέι Ζουράφσκι να ανοίξει το σκόρ για την Λάρισα στο 53ο λεπτό. Αυτό είναι το 10ο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Πολωνός, πολύ μεγάλος σκόρερ. Σέντρα του Βενετίδη, πολύ καλή. Γιαννακόπουλος, αποκρούει ο Κόβατς. Ξανά Γιαννακόπουλος, η μπάλα στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον Φωτάκη. Χάνεται η ευκαιρία για την Λάρισα να πετύχει και δεύτερο γκολ. Δείτε εδώ από την εξαιρετική παλιά του Βενετίδη. Ο Γιαννακόπουλος αμέσως με μία. Ο Κόβατς πέφτει σωστά. Στη συνέχεια ο Γιαννακόπουλος στρώνει στον Φωτάκη. Δεν του κάνει το κατήρι μπάλα. Τον Γιάννη Παπαδόπουλο στον Ντούντου. Γκαλέτη έχει χώρο. Το σουτ καλό. Είχε όμως το χρόνο να αντιδράσει ο Κοτσόλης και το οπτικό πεδίο. Να πέσει δεξιά του γωνία και να μαζέψει την μπάλα. Ξανά εδώ ο Γκαλέτη, ο οποίος ζήγησε το σουτ. Γιάννης Παπαδόπουλος και αυτός πολύ καλό σουτ. Ο Κοτσόλης εντυπωσιακά. Δεν θα χρειαστεί να διώξει την μπάλα. Πέρασε πάνω από την εστία του. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος που έχει πάρα πολύ καλό σουτ. Ξανά εδώ το σουτ από τον νεαρό μέσο. Κεφαλιά από τον Ντάρμπισερ και νομίζω ότι κάπου εδώ βεβαίως έχουμε την λήξη του παιχνιδιού. Μεγάλη νίκη για, για τη Λάρισα με τον γκολ του Ματσίε Τζουράσκι. Λάρισα η οποία παραμένει βεβαίως στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Σπουδαία νίκη, ο Ολυμπιακός δεν αποχαιρετά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Χουάδρος τεχνικός για να προβλήσει αυτός ο Κασιάν. Και είναι αλήθεια πως σήμερα ήταν ένα παιχνίδι χωρίς πολλές ευκαιρίες, ούτε από την πλευρά της Λάρισας ούτε από τη δική μας. Και έτσι ήταν ένα παιχνίδι που θα κρινόταν ή από αντεπιθέσεις ή από παιχνίδι στρατηγικής. Τελικά κρίθηκε από αντεπιθέσεις, μια αντεπίθεση της Λάρισας και καταφέρει να γίνει να πάρουν την νίκη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο συμβόλαιο, δεν έχουν κανονίσει τίποτα. Είχε μια συνάντηση με τον πρόεδρο, όπως γράφτηκε και στην επίσημη σελίδα του Ολυμπιακού. Σε αυτή τη συζήτηση συζητήσανε κάποια θέματα και αποφασίσανε πως θα συνεχίσουν να συζητούν για να δουν σε τι συμφωνία θα καταλήξουν. Δεν έχει κλείσει τίποτα ακόμα. Όλος ο κόσμος αναρωτιέται το ίδιο πράγμα, ενώ έχει πει πάρα πολλές φορές
πως η δέσμευσή του είναι για ένα χρόνο, έχει εκπληρώσει αυτή τη δέσμευση, συμπληρώνει αυτό το χρόνο. Από εκεί και πέρα το κλαμπ κάνει μια πρόταση για ανανέωση, εκείνος είναι διαθέσιμος οποιαδήποτε συζήτηση για να συζητήσουμε, δεν υπάρχει τίποτα νεότερο, δεν υπάρχει, απλά συζητάνε για να δουν αν μπορούν να ανανεώσουν. Λέει πως δεν έχει κάτι στο μυαλό του, δεν έχει κάτι που τον απασχολεί, είναι εδώ, όλα πάνε καλά, κερδίζουμε το πρωτάθλημα, δεν έχει τίποτα άλλο να σκεφτεί αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά την απόφαση τη δική του ή του συλλόγου, αν υπάρχει κάτι για να ανακοινωθεί, θα το πούνε. Αν δεν υπάρχει, δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε. Το μοναδικό πρόβλημα είναι η βιασύνη που υπάρχει για να μάθουν όλοι το τι θα συμβεί. Μην μπερδεύουμε τη βιασύνη του συλλόγου με τη δικιά σας. Αν empecemos a hablar, pues nos podemos poner de acuerdo. Si no hablamos, no nos podemos poner de acuerdo. Nada más. Το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό και οι σχέσεις του με τον πρόεδρο και με το σύλλογο είναι πάρα πολύ καλές. Το κλίμα είναι γενικώς πολύ καλό και στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα να ανακοινώσουμε από τη στιγμή που δεν υπάρχει μία συμφωνία. Πιστεύει πως επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Ενώ σας λέει την αλήθεια, δεν θέλει να κοροϊδέψει κανέναν, δεν έχει να κρύψει τίποτα. Ο καθένας μπορεί να σκέφτεται ή ότι θα μείνει ή ότι θα φύγει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο διαπραγματεύσεις. Υπάρχουν συζητήσεις, προσπαθούν να καταλήξουν κάπου και δεν ξέρει αν θα καταλήξουν τελικά. Προσπαθήσαμε όλη τη βδομάδα να ετοιμαστούμε και ψυχολογικά για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω φάνηκε αυτό μέσα στο γήπεδο. Ήμασταν καλύτεροι σαν ομάδα. Δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο. Σίγουρα θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και ένα δεύτερο γκολ, να ήμασταν λίγο πιο χαλαροί στα τελευταία λεπτά. Όμως δεν μπορώ να έχω παράπονα από την προσπάθεια των παιδιών. Ένα παιχνίδι κόντρα στο Λεβαδιακό, τελευταία αγωνιστική, όλη χρονιά, έτσι. Ναι, όπως έχει γίνει, έτσι είναι. Δεν είναι ποτέ εύκολο να κερδίσεις κάποιο στόχο. Θέλει δουλειά όλη τη χρονιά. Κάναμε εμείς μια μεγάλη νίκη, έκανε και ο Άρης μια μεγάλη νίκη, οπότε όλα θα κρυθούν στο τελευταίο παιχνίδι. We switched off for 2 minutes and you know this is what happens at this level. You switch off and they score. Μας είπε λοιπόν ο Ματ Ντέρμπισερ ότι ήθελε νίκη Ολυμπιακός σήμερα, ξεκίνησε καλά στο πρώτο ημίχρονο, ήταν αρκετά καλή κάτι, δική του γνώμη στην αρχή. Βεβαίως μόλις δέχτηκε τον γκολ η ομάδα ουσιαστικά έπεσε, έκλεισε διακόπτος όπως μας λέει χαρακτηριστικά. Αυτό συμβαίνει σε αυτό το επίπεδο, λέει, όταν δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις, να αντιδράσεις σε κάτι τέτοιο. And hopefully we can come out with a medal around our neck and hopefully a winner's medal. Και μας είπε σχετικά με τον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, σημαντικός αγώνας απέναντι στην ΑΕΚ. Είπε όλοι εδώ οι παίκτες, μιλάω μαζί τους και θέλουν απεγνωσμένα να πάρουν τον double, να πάρουν το κύπελο που θα σημαίνει το δεύτερο τίτλο στην Ελλάδα και για αυτόν. My agent hasn't sat down with anybody, so to be honest, I haven't got a clue, so I'll just wait and see. Would you like to stay here? Of course I would. Τελευταία ερώτηση λοιπόν αφορούσε το δικό του μέλλον στον Ολυμπιακό. Είπε ότι πραγματικά δεν ξέρω τίποτα. Θα μιλήσω μάνατζερ με τη διοίκηση και θα αποφασίσουν. Προσωπικά πάντως θα ήθελα πάρα πολύ να μείνω. Ένα γεγονός το οποίο δεν μπορείτε να ξεχάσω ποτέ στην καριέρα μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου στον κόσμο που φύλαξε αυτή την υποδοχή για αυτή την υπέροχη στιγμή. Και εύχομαι στον Ολυμπιακό να κάνει που έκανε, έχει πάρει το ποτάλι μας, συγχαρητήρια, και να κάνει για τον double. Τα συναισθήματά μου αποτυπώνονται μέσω της απόδοσής μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Ολυμπιακού και να ζητήσω συγγνώμη από τον κόσμο της Λάρισας για τη σημερινή μου απόδοση. Νομίζω πως αυτό τα λέει όλα. Ήταν κάπως περίεργο. Έχουμε ξαναπαίξει όταν πρωτοέφυγα από την ομάδα, κάναμε ένα φιλικό με την Bolton. Αλλά το σημερινό ήταν εντελώς διαφορετικό, ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκι. Με τον Τζόλε τα έχουμε πει και κατηδίαν όσον αφορά την απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Και δημόσια αυτό που έχω να πω είναι ότι τέτοιος παίχτης πολύ δύσκολα θα ξαναπεράσει τον Ολυμπιακό.